Στη σκιά της τραγωδίας στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, δημότες εκφράζουν ανησυχία τους για τους κινδύνους που ολοχεύουν σε δημόσιους χώρους, με φόντο τα τιμόρροπα και επικίνδυνα κτίρια, αλλά και τα δέντρα που είτε έχουν πάρει επικίνδυνη κλίση, είτε δημιουργούν γενικότερα προβλήματα στη διέλευση μεγάλων οχημάτων. Βλέπουμε ότι οι άρχοντες δεν κάνουν τη δουλειά τους. Γέρνει το δέντρο να το κόψουν. Το κακό είναι ότι όταν γίνει ζημιά, τρέχουμε. Και δεν τρέχουμε πριν γίνει ζημιά. Έπρεπε να γίνει, δεν το έβλεπε κάποιος. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στην καρδιά του Ηρακλείου, καταγράφοντας τις ανησυχητικές εικόνες που παρουσιάζει ο Βενετσιάνικος Ναός του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή σε συμβολή των οδών Καρτερού και 1821 που ανήκει σε ιδιώτες. Είναι επικίνδυνο στο Δημόρροπο. Όντως είναι επικίνδυνο και έχει χαρακτηριστεί και επικίνδυνο στο Δημόρροπο. Μας λένε ότι η κάτοικη εκεί πέρα έχει πάρει κλίση. Σωστά. Ίσως δεν θα πρέπει να γίνει μια νέα αυτοψία. Ο Δήμος είναι ανύπαρκτος. Και για τα Βενετσιάνικα και για τα Κογκολέζικα και για τα δέντρα και για τα όλα. Έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια ότι η γωνία του μεταξύ Καρτερού και 1821 έχει ένα μεγάλο σχίσιμο. Γι' αυτό πρέπει οι αρμόδιοι να δείξουν ενδιαφέρον και να επισπεύσουν ό,τι χρειάζεται να γίνει, ούτως ώστε να μην υπάρξουν θύματα. Να συμμορφωθούν αυτές οι αταξίες, γιατί την κάθε στιγμή κινδυνεύει ο κάθε αδαής. Τι έφταιγε το κακορίζικο το παιδί, σταμάτησε στο φανάρι, του πλάκωσε το δέντρο, το σκότωσε. Αυτοδιοικητικοί αναφέρθηκαν στα κακό σκήμενα της πόλης, αλλά και στην ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης. Δείχνουν μία παραμέληση, μία αμέλεια από την Δημοτική Αρχή σε σχέση με το να δημιουργήσει ένα αστικό περιβάλλον ασφαλές για τους δημότες. Αυτό όμως που είναι πιο τραγικό είναι ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζονται αυτά τα γεγονότα, λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν είχαμε ούτε μία πράξη ευθυξίας από τη Δημοτική Αρχή που να δείχνει ότι πραγματικά τους αγγίζει, τους πονάει. Υπάρχει πρόβλημα πολύ σοβαρό γενικότερο, αλλά δεν είναι όπως είπα η στιγμή. Αυτό που νομίζω πρέπει να γίνει τώρα και εμείς τουλάχιστον θα το προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος Ηρακλείου και η Δημοτική Αρχή να σταθούμε όλοι μας στο πλευρό της οικογένειας. Τις όποιες ευθύνες θα τις αναζητήσουν άλλες αρχές, εμείς πρέπει να αναζητήσουμε τις λύσεις. Υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα στην πόλη. Υπάρχει μια γενικότερη εγκατάλειψη και το μεγαλύτερο πλήγμα το έχει δεχτεί η δημοκρατία της πόλης. Θα έρθει η ώρα του απολογισμού για όλους μας. Για την τραγωδία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, η γραμματέας του Δήμου και γεωπόνος Ευγενία Στυλιανού, με ανάρτησή της στο Facebook, υποστηρίζει ότι το δέντρο δεν εμφάνιζε νοσηρότητα. Η γενική μακροσκοπική εικόνα του δέντρου όλο αυτό το διάστημα ήταν καλή και δεν εμφάνιζε ενδείξεις εξωτερικής ή εσωτερικής νοσηρότητας, ανεξάρτητα από την κλίση του, σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις των επιστημόνων του τμήματος που θα τους οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι αυτό θα έπρεπε να αφαιρεθεί, όπως άλλωστε έχει γίνει σε πλήθος άλλων τέτοιων περιπτώσεων. Τα κτίσματα που παρουσιάζουν προβλήματα τιμωροποίησης είναι εκατοντάδες στον ιστό της παλιάς πόλης, ωστόσο 150 κτίσματα χρήζουν άμεσης κατεδάφισης, με τις σχετικές όμως διαδικασίες να κυλούν με ρυθμούς χελώνας. Βρισκόμαστε λίγα βήματα από το πολιτιστικό κέντρο στην οδό Γιαννίκου. Όπως βλέπετε, πίσω μου υπάρχει ένα ετοιμόρροπο κτίσμα το οποίο πρόκειται να κατεδαφιστεί, με τους κατοίκους εδώ της περιοχής να τρέμουν. Αυτό που γνωρίζω το τελευταίο διάστημα, έχω καταδαφιστεί τα ιδιαιτέρως επικίνδυνα, τα οποία ήταν μάλιστα και υποστηλωμένα τα περισσότερα δηλαδή από αυτά. Μετρημένα στα δάχτυλα. Είναι κάποια τα οποία έχουν καταδαφιστεί. Δυστυχώς τα υπόλοιπα δεν έχουν προχωρήσει ούτε καν στη μερική άρση. Ανησυχία δημοτών και για τα ξερόχορτα, τα οποία εγκυμονούν κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιάς. Λέει, θα έρθουμε να το καθαρίσουμε. Ποτέ. Και βέβαια, όχι, και βέβαια, φανταστείτε ότι αυτό δίπλα εδώ ήταν που είχε πάλι φωτιά το Πανεπιστήμιο.